Δηλαδή έχει ένα Facebook που το ανεβάζει και πλέον αρχίζει ένας χαμός. Ναι. Ισχύει ότι στα 90's κάποια στιγμή εκεί που γίνει η φάση με τους σατανιστές της Παλίνης τη στείνανε έξω από το στούντιό σας. Ναι, ρε, φυσικά. Αλήθεια. Τι γινότανε. Τι εννοείς. Ήταν μεγάλο θέμα. Δηλαδή ήταν το πρώτο. Α, κάπου το είχαμε συζητήσει. Ναι, ήταν το πρώτο μπαμ, ρε παιδιά. Α, που γυρίζαμε αυτό που δεν βγήκε ποτέ. Ήταν τότε, ας πούμε. Δεν ξέρω και εμείς τώρα, ξέρεις, Ελλάδα τώρα. Τι είχε χωριατήλα, γίνει, έτσι. Είχε γίνει όλο αυτό και λέγανε. Τι κάναμε με σταυρούς απ' έξω και τέτοια. Όχι, αυτά όχι, είχαν πανικοβληθεί. Κάμερες και τέτοια. Α, με μίντια. Όχι, εντάξει, μας ψάχναν για συνεντεύξεις κρυφές, μας βγάζανε στα κανάλια. Μου είχε πάρει η μητέρα μου και λέει: ήμουν περιοδία. Αγόρι μου, σε δίνω στην τηλεόραση. Λέει: τι έχεις μπλέξει. Λέω: τι εννοείς, ρε μάνα, δεν έχω μπλέξει, ας πούμε. Όχι, όχι, λέει, απλώς σε βλέπουν ότι είσαι έτσι, άσε μας, λέω. Τέλος πάντων, υπήρχαν τότε, υπήρχε ένας πανικός στην Ελλάδα, δεν ξέραμε, ούτε υπήρχε διαδίκτυο, ούτε καν κινητά τηλέφωνα, ας πούμε, και υπήρχε ένα έτσι. Ένας μύθος, ωραίο, ότι ασύννεφο, ότι κάποιοι είναι σατανιστές και έρχονται για εμάς. Και τελετές και τέτοια. Είχε πει ο ένας από τους σατανιστές της Παλίνης ότι είναι μεταλλάς και ότι εμπνεύστηκε. Ναι, ναι, αυτό. Και μετά. Μετά μας είχαν σκίσει μεταλλάδες, μας πήραν στο ψηλό. Υπήρξε ρατσισμός στο μέταλ στην Ελλάδα. Εντάξει, υπήρχε, αλλά τους γράφαμε κιόλας. Γι' αυτό κιόλας συνεχίσαμε και αυτή τη στιγμή. Εντάξει, τώρα το μέταλ δεν είναι και ακραίο, θα έλεγα πια. Έχει γίνει αρκετά του σαλόνιου. Πες να θυμάσαι την πρώτη φορά που βγήκατε εκτός Ελλάδας να παίξετε. Ναι, το θυμάμαι. Το θυμάμαι. Πήραμε αεροπλάνο και πήγαμε Βρυξέλλες. Το θυμάμαι, ναι. Δεν ξέρω τι γινότανε. Για πες λίγο. Τίποτα, έτσι συγκλονίστηκα το αεροπλάνο. Μετάφερε μας. 93 πήγαμε αεροπλάνο πρώτη φορά για συναυλία. Ναι. 93 προσγειώθηκα, είχε μέσα στη θυμάμαι Ολυμπιακή, είχε μπριζόλα. Έλα, και φουλ τσιγάρο όλοι. Ναι, ναι, αυτό το βλέπω. Όχι, πίσω μόνο που πήγαινε μετά. Όλοι. Δηλαδή, μπριζόλα, δηλαδή έλειπε ένα παιδί μου ταβέρνα, ναι, κανονικά. Ναι. Είχα συγκλονιστεί, μάλιστα, και προσγειώθηκα. Α, άλλο κόσμο, άλλη. Ήταν και πρώτη φορά που βγήκε στο εξωτερικό, γενικά. Ήταν δεύτερη φορά, αλλά γενικά, ρε παιδί μου, ήταν άλλο πράγμα. Πα με αεροπλάνο και πώ θα σε βρει το βανάκι. Δεν ξέραμε τι μα γινόταν. Τηλέφωνο, ποιο να πάρει. Πάσαμε αυτό με ένα Μάρκο, γερμανικό, ναι. Νομίζω πριν, γιατί τα παιδιά δεν ξέρουν. Το ρίξαμε και έπεφτε. Έλα, δεν φτάσαμε. Εντάξει, ένα καλά γεια. Αυτό ήταν. Όχι, ρε, πάρε, γιατί ήταν και λεφτά. Το ένα Μάρκο, ξέρει, είναι το. Πώ το λέμε, δραχμή, εντάξει. Ναι. Και τότε πρέπει να ήταν και άλλη διαφορά. Ισοτιμία, ναι. Σκότωμα. Ναι, 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 ναι. Θυμάμαι ένα Σάντι για να φάμε. Έκανε δύο, όχι πώ, τρία-τέσσερα Μάρκα, τα οποία λε ήταν σημερινά τότε. 700 δραχμές, δηλαδή. Πού, 700 δραχμές πέραμε. Ένα σαντούιτς, ένα δύσκολο, λέμε τι γίνεται τώρα. Ξέρεις, δεν ξανακάνουμε, δηλαδή. Έγινε να μας ακλείφθει στο τέλος. Ήταν άλλη, πολύ δύσκολη η κατάσταση τότε. Αλλά εντάξει, μου τρέλα, ζούσες και με λίγα και με τίποτα. Αυτό το καλό. Αυτό ήταν η ομορφιά των 90's. Ζήσεις και με τίποτα. Ναι. Μετά ήρθαν τα ευρώ, ήρθαν τα DJ, ψυχολογικά. Τώρα, πού να ζήσεις με τίποτα. Εδώ μιλάμε, σκάνε κάτι λογαριασμοί και βλέπω στον δρόμο ο κόσμος να κάνει έτσι. Ναι. Θυμάμαι, δεν ξέρω να το κάνεις ακόμα. Πριν βγεις στο stage που έχεις, ας πούμε, ένα το λέγω τελετουργικό που κάθεσαι ακόμα αυτό μπροστά στον καθρέφτη. Καθρέφτη, κάθομαι. Ναι, συνήθως είναι άμα έχει και κάθομαι για να μπορέσω. Κάνεις ένα διαλογισμό εκεί. Πού βρίσκομαι και τι κάνω εδώ πέρα. Γιατί αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Δηλαδή, δεν είμαι τη φάση να πάω να μπει μέσα να τα σπάσω. Δεν ξέρω, ποιο να γίνω κολλήπιδα να βγω να τα σπάσω. Γιατί θέλω να πιστεύω ότι. Το πνευματικό μέρος που περάσει στον κόσμο είναι κάτι άειλο, αλλά περνάει. Βλέπω ένα καλλιτέχνη που πραγματικά είναι έτσι στην κοσμάρα του εκείνη την ώρα, σε τριπάρει και εσένα. Θέλει να σε κάνει να διασκεδάσει, σε κάνει. Θέλει να σε κάνει να ταξιδέψει. Αυτό είναι μεγάλη τεχνική. Είναι δύσκολο και αποκτείται. Είναι δύσκολο να γίνει, τέλος πάντων. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε τελετουργίες πριν. Αλλά όταν λέω τελετουργίες, εντάξει, δεν σφάζουμε κανένα. Όχι, ρε, παιδί, εντάξει, αυτό που σου είπα, αυτό που έχω γιατί πολλοί ξέρει παρεξηγούνται, σου λέει, άμα αυτή είναι. Ξέρεις. Έχουν πάρει το black metal με λάθος τρόπο στο μυαλό τους. Μόνο το black metal και πολλά άλλα βιά. Αν έφτιαχνες το συγκρότημα σήμερα, ναι. Θα έχεις το ίδιο όνομα. Mm. Δεν είναι τόσο μεγάλη το ότι κράτησε. Πια η εκκλησία δεν το θεωρώ μεγάλο πρόβλημα πια. Ναι. Προφανώς δεν θα το είχα. Αλλά μένει το ότι κράτησε γιατί είναι η ιστορία μας και ξεκινήσαμε και θα μείνει μέχρι το τέλος. Έχει μείνει αυτό. Δηλαδή τότε γεγονός ότι έχει μείνει και το ξέρει. Είναι, δεν ξέρω, σου μένει, ρε παιδί. Σου μένει, αυτό. Είναι ενοχλή κιόλας πολλές φορές. Ναι. Είναι κάτι το οποίο. Οπότε με αυτή την έννοια είναι επιτυχημένο, κατά τη γνώμη μου. Εντάξει, ας το πούμε. Είναι επιτυχημένο. Σαν όνομα. Ναι, σαν όνομα είναι επιτυχημένο, αλλά ξέρεις.
ξεκίνησαμε αλλιώς τη μουσική, ρε παιδί μου, να ενοχλήσουμε και λίγο τον κόσμο, να αλλάξουμε κάποια. Τώρα τι να ενοχλήσεις, δηλαδή τα ενοχλήσεις εύκολα. Τι να αλλάξεις τώρα. Ναι. Για δεν πιστεύω, αλλάζει, τι μπορεί να αλλάξει πια στην εποχή μας, τα παιδιά, τι μπορεί να αλλάξει τα παιδιά. Όταν βγαίνει, έχει άπειρη πληροφορία και δηλαδή λες, για να αλλάξει κάτι πρέπει να βγει κάτι πραγματικά το οποίο δεν έχουμε σκεφτεί. Και δεν ξέρω αν είναι στο πρόσφατο μέλλον θα γίνει αυτό. Ο χαρακτήρας, ας πούμε, που ο χαρακτήρας, αυτό για το οποίο θέλετε να ενοχλήσετε τότε ήταν το, οι θρησκείες, θέλετε να είναι αντι-religion, ας πούμε. Ναι, αντιθρησκεία, η πολιτική, ο συντηρητισμός, ήταν πολύ συντηρητικά τότε τα πράγματα, δηλαδή εγώ είναι 172. Δηλαδή μέχρι να πάμε δημοτικό, τρώγαμε ξύλο στο σχολείο με κλειτσοπατινάδα που πηγαίναμε. Δηλαδή ποδιές, τέτοια, όλα αυτά. Όχι, προλάβαμε αυτά τα σκηνικά. Δεν θα προλάβει. Για λίγο πες. Ρέματα, ξύλο, ξέρεις, παίζανε διάφορα. Και αυτά όλα αυτά μας είχαν ενοχλήσει. Και οπότε τη σπάσαμε εκεί πέρα. Πέρα από τον Θέμη έχεις και άλλα αδέρφια, είσαι δυο σας. Μόνο δυο μας. Εγώ αυτό που ήθελα επίσης να ρωτήσω, τώρα σε έχουμε πάρει μονάτερμα, back to back. Βάρα. Πάμε έτσι. Όταν έγραφες το Non-Serbia, ας πούμε, ναι. Καταλάβαινες ότι αυτό που γράφω είναι τόσο σημαντικό ή ότι θα γίνει, ας πούμε, το σήμα κατά δεθένσας. Όποιος καταλαβαίνει, δεν γίνεται και σημαντικό. Εντάξει, εγώ έτσι πιστεύω, θέλω να πιστεύω. Δηλαδή το κάνεις γιατί είσαι αυτός που βγαίνει αυθόρμητα αυτό που βγαίνει. Βγαίνει αυθόρμητα και... Είναι αυτός που είσαι. Μπορεί, όταν προσπαθείς να κάνεις κάτι που δεν είσαι, μπορεί να εντυπωσιάσεις, αλλά σε βάθος χρόνου δεν μένει. Δηλαδή, βλέπεις ότι ο αληθινός, αυτός που είναι, ας του κάνεις, είσαι μαλάκας. Είναι ωραίο. Είναι γιατί είσαι μαλάκας. Καταλαβες. Είσαι πραγματικά μαλάκας. Ναι. Αυτό θα μείνει. Είναι true. Αυτό πρέπει να προσπαθεί να είναι ο άλλος πιο true γίνεται. Γιατί εγώ βλέπω, ας πούμε, και πολλοί κόσμο που δεν ακούει metal. Rotten Christ θα ακούεις. Ακούσει την ξέρει την πάντα απλά. Εντάξει, πολλοί δεν ακούνε, αλλά. Θα ακούσει. Θα το κάνει μια προσπάθεια. Ναι, αυτό. Απίστευτο αυτό το. Εντάξει, είναι ρε παιδί μου, είμαστε άνθρωποι σε μια μικρή χώρα εδώ πέρα. Έχουμε κάνει τρία πραγματάκια, έχουμε επηρεάσει κόσμο. Βλέπω πάρα πολλές νέες μπάντες που πάνε πολύ καλά πια. Αυτό με χαροποιεί πάρα πολύ. Έχει φτιάξει μια σκηνή Ελλάδα σε αυτό το χώρο. Χωρίς φανφαρολογίες, φανφάρες, ότι εμείς είμαστε καλύτεροι. Πράγματα, πράξεις. Και αυτό είναι που έχουν επηρεαστεί πολλά παιδιά από αυτό που με χαροποιεί. Όχι ποιος είναι καλύτερος. Ποιος είναι καλύτερος είναι σχετικό, δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Με ενδιαφέρει ότι low profile κάνεις πράγματα. Αργεί, αλλά όταν μένει, η ιστορία θα το σεβαστεί ο άλλος. Όταν προσπαθείς με τη μία να βγάλεις και να κάνεις κάτι επιτυχία, ρε παιδί μου, έτσι λίγο φαίνεσαι αλιγούρης. Λιγούρης, δηλαδή, ατέσιον χώρα, ας πούμε. Δηλαδή, κοιτάξτε με, εγώ είμαι ο καλύτερος, έχω πιο μεγάλη από σένα. Δηλαδή, ναι, κατάλαβα. Το οποίο εντάξει, λογικό να το είσαι νέος όταν το έχεις αυτό το πράγμα, αλλά ξέρεις, κάνε ψηλό profile γενικά και άμα είναι κάτι καλό, διαδίδεται. Αυτό το λέω πάντα. Διαδίδεται το καλό. Παίρνει χρόνο, αλλά διαδίδεται. Διαδίδεται. Και εγώ, ας πούμε, από τον εαυτό μου αυτό που έχω καταλάβει με εσάς, γιατί δεν ακούω metal γενικά. Ναι. Έτσι. Αλλά αυτό που είπε ο Αντώνης πριν. Όταν άκουσα, μ' άρεσε για κάποιο λόγο. Εντάξει. Όχι, θέλω να σου πω και το έχω ακούσει και από άλλους αυτό το πράγμα, ρε παιδί. Μπορεί να μην είναι, ξέρω εγώ, οι μεταλλάδες, οι true, οι ταγμένοι, αλλά θα ακούσουν τη μουσική και θα γουστάρουν. Δηλαδή, αυτό για μένα έχει σημασία, έχει έξτρα σημασία. Δηλαδή, σημαίνει ότι είναι καλό, δεν ξέρω. Είναι πιο ανοιχτό μυαλό. Μπορεί. Ναι. Συγγνώμη. Ανοιχτό μυαλό και γενικά είναι γενιά. Το έχω γενικά με τις μουσικές αυτές. Ακόμα και αν δεν είναι κάτι που θα ακούσω στο σπίτι μου κάθε μέρα. Θα βάλω, ξέρεις, οτιδήποτε μπορώ να μου προτείνω και αν μου αρέσει, ξέρεις, θα πάω να το δω και live. Άσχετα αν είμαι ο παδός ή όχι αυτή τη στιγμή. Δεν είναι καλή, μα τρόπο ζωή είναι. Το καλό ξεχωρίζει, ρε παιδί. Είναι γενιά, έτσι είναι, παιδιά. Πια. Μακάρι. Είναι πια ανοιχτό μυαλί. Πια ανοιχτό μυαλί είναι σίγουρα. Εμείς τώρα χωριζόμασταν, μην λέγαμε του Slayer ότι ήταν Flory, α πούμε. Άκουρα, δηλαδή πόσο extreme ήμασταν μουσικά. Ήδη μέσα στο metal, α πούμε. Ναι, δηλαδή ήμασταν και. Λέγαμε ότι εμείς ακούγαμε μόνο extreme black metal. Θα σου πω ότι με λίγα λόγια αυτά έχουν φύγει. Αρκετά και είναι καλό, ας πούμε, το καλό, άμα σ' αγγίζει την ψυχή σου, να ακούγεται. Ναι, εντάξει. Βέβαια. Φυσικά, όταν λέμε καλό, είναι σχετικά. Τώρα ο άλλος φορτώνει τη διαφήμιση και σου λέει μαλακίες, ότι αυτό κακούς, αυτό είναι γαμό. Και είναι κάτι φτωχό πράγμα, αλλά. Πολύ εμπορικό, ρε παιδί μου. Πολύ δίθεν, πολύ. Και όλο αυτό προσπαθώ να ακούω τα μίντια, ας πούμε.